Σας. Πάμε. Εντάξει, ας αφήσουμε τον Γκέινς. Εδώ πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Έτσι. Τι λένε οι ΑΝΕΛ, για πείτε μας. Δεν είναι το τι λένε οι ΑΝΕΛ, τι λέει η κοινή λογική. Άκουσα τον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε: εγώ δεν υπογράφω μνημόνια. Τι λέει η κοινή λογική. Μα φαίνεται ότι έρχεται μνημόνιο. Αυτό εγώ που θα υπογραφεί μνημόνιο είναι. Μνημόνιο. Δεν ξέρω αν είναι μνημόνιο, ούτε γνωρίζω προσωπικά αν είναι μνημόνιο. Γνωρίζω ότι θα είναι μια συμφωνία αμοιβαία υποφελής και για τους δανειστές και για το ελληνικό δημόσιο και για τους Έλληνες πολίτες. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να το ονομάσουμε. Θα κερδίσουν οι Έλληνες πολίτες ή θα χάσουν? Γιατί φαίνεται ότι θα φορτωθούν βάρη περισσότερα από τη συμφωνία. Θα πρέπει να γνωρίζουν κάποια δεδομένα για να αποφασίσουν εν ηρεμία, εάν κέρδισαν, εάν έχασαν. Χωρίς να τους πιέζουμε ψυχολογικά με διάφορους αριθμούς και καταστάσεις. Η τελευταία πίεση που δέχτηκε ο λαός από την κυρία Μπακογιάννη ήταν απαράδεκτη. Ότι το Σαββατοκύριακο θα είχαμε capital control. Δεν το είπε έτσι η κυρία Μπακογιάννη. Το είπε έτσι, το άκουσα το πρωί. Όπως η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι αν η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό και κάνει το άλλο, τότε θα οδηγηθούμε σε αυτή την κακή κατάσταση. Δηλαδή, προδιέγραψε έναν κίνδυνο ως πιθανότητα μέσα από ενδεχόμενες παραλήψεις. Ξεχνάμε όλοι ότι έχουμε δώσει 48 δισεκατομμύρια στις τράπεζες μας, μείον τα 11 που γυρίσαν, τέλος πάντων 39, για να τις ανακεφαλοποιήσουμε και δεν κάνει να πυροβολούμε τα πόδια μας και να πηγαίνουμε να κάνουμε αναλήψεις. Το θετικό μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλους είναι να γυρίσω τα λεφτά πίσω. Ναι. Δεν κερδίζει κανένας με τα λεφτά στους τρόμους. Σταθερότητα δεν και κερδίζει ασφάλεια. Κανένας με τα λεφτά σε αρνητικά επιτόκια που έχει η Βόρεια Ευρώπη. Διότι στην Βόρεια Ευρώπη πληρώνουν για να τους κρατάνε τα λεφτά οι τράπεζες, οι οποίες οι τράπεζες σπεκουλάρουν με τα λεφτά τους, δανείζουν τον οποιονδήποτε σε παράγωγο, χάνουν τα λεφτά τους. Και να θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών, μαζί και οι δικοί μας, αποφάσισαν ότι ο καταθέτης είναι επενδυτής. Εμείς τα περνάμε και τα ξέρουμε. Οι Ολλανδοί, οι Νορβηγοί και οι Αυστριακοί δεν τα γνωρίζουν αυτά, κύριε Πρανατοκύπλο, ότι είναι επενδυτές πλέον. Έχουν δηλαδή χρεώνονται για να τους κρατάνε τα λεφτά και θα τα χάσουν. Υπάρχει το θέατρο του παραλόγου στα οικονομικά αυτή τη στιγμή που περνάμε. Εγώ να θυμίσω όμως για το θέμα των εσόδων και το τι συμφωνία θα έρθει ότι τα τελευταία 5 χρόνια. Οι έξτρα 1 εκατομμύριο άνεργοι και και τον κύριο οικονόμο, θα 250.000 λουκέτα περίπου σε εταιρείες, μαζί με την ύφεση και την ανέχεια, έχουν αφαιρέσει περίπου 60 με 63 δισεκατομμύρια από την ελληνική οικονομία. Αυτοί, οι άνεργοι, αυτά τα αφαίρεσαν και από τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί με το PSI. Να είμαι συγκεκριμένος. PSI μαζί με ανεργία και κλείσιμο επιχειρήσεων αφαίρεσαν από τα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 63 δις. Αυτή τη στιγμή μιλάγαμε και για τη βιωσιμότητα των ταμείων και για το βέτο και την ισχύ και την πίεση που δεχόμαστε από τους δανειστές για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Μα πώς να είναι βιώσιμα τα ασφαλιστικά ταμεία όταν προϋπάρχει το νούμερο που σας είπα. Οι ίδιοι οι δανειστές κατέστησαν, μας αφαίρεσαν 60 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα θέλουν να είναι βιώσιμα. Άρα τι θα κάνουμε, κύριε Καμένο? Προσέξτε. Ο μόνος τρόπος για να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ο μόνος τρόπος είναι να συνάψουμε μια συμφωνία αμοιβαία υποφελή και για τους μεν και για τους δε. Διότι, όπως είπε και ο κύριος Γκάμπριελ, το οποίο διάβασα περίπου 2 ώρες πριν να έρθω στη Γερμανία, ότι ένα πρόβλημα με την Ελλάδα. Ναι, ένα πρόβλημα με την Ελλάδα θα ήταν gigantic, είπε, θα ήταν τεράστιο, γιγαντιών διαστάσεων για όλους και για όλο τον κόσμο. Δεν το θέλει κανένας. Εμείς όμως, σαν κυβέρνηση, δεν εκβιάζουμε. Λέμε όμως τα πράγματα με την πραγματική τους μορφή. Άρα, και πιστεύω ότι η πρόταση θα έχουμε συμφωνία, κύριε Καμένο. Θα έχουμε περίμενα να την είχαμε σήμερα. Πότε την περιμένετε εσείς, αύριο, μεθαύριο? Πιστεύω θα είναι σαν τη γραμμή του ορίζοντα, όσο την πλησιάζουμε. Εναγωνίως τόσο απομακρύνεται. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Και δεν είναι το ζήτημά μας, αν θέλετε, η δόση προς το Δουνουτού την Παρασκευή, που είναι και στα 300 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι καθόλου πολιτική απόφαση η πληρωμή του, ούτε πιστωτικό γεγονός, ούτε τίποτα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι πέρα από αυτό, εμείς κάναμε ένα βήμα καλλιστέλησης. Έχουμε κάνει πολλά βήματα θέλησης. Καλλιστέλησης, αλλά θα δημιουργήσει αναταραχή σίγουρα. Τέλος πάντων, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Καλό πάντως. Δεν θα είναι καλό. Αν μπορούμε, ας τα αποφύγουμε. Ας είμαστε συνεπείς. Πρέπει να υπάρχουν και εντάξει, πινέλη, εγώ πιστεύω θα τελειώσουμε στην επόμενο 7ήμερο με 10ήμερο. Λέτε 7ήμερο με 10ήμερο. 10ήμερο και θα είναι τα χρήματα περισσότερα από 4. Πώς. Περισσότερα από 4 θα είναι τα χρήματα που θα πάρουμε. Έτσι πιστεύω. Περισσότερα από 4. Αλλά και το πάλι. Μέχρι τις 14-13 Ιουνίου, κύριε Καμένο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ξεκινήσατε με κάποιες πράξεις. Εμένα μου αρέσουν και τα νούμερα. Βεβαίως. Εάν κάνουμε πράξεις αυτά που είπατε, βγαίνουν πάνω από τα 4 ή 4 και κάτι που λέω εγώ. Πάνω από 4. Άρα τον Αύγουστο που έχουμε. Ιούλιο και Αύγουστο που έχουμε. Έχουμε Ιούλιο 3,5, Αύγουστο 3,4. 6,5 δις. Είναι εκτός από αυτό που συζητάμε. Αυτό το μήνα τα έξοδά μας είναι 3,5 δις. Μισθή συντάξεις και δουλειού. Άρα. Χρειάζεται και μια άλλη συμφωνία. Εγώ πιστεύω θα υπάρχει μια συμφωνία λύση. Γιατί δεν βγαίνει έτσι, με μια δόση. Συνολική τώρα. Συμφωνία. Συνολική. Σαφώς, διότι. Για και για το χρέος. Σε αυτό επάνω.
πρέπει να δούμε και για το χρέος τι συμβαίνει. Ξεκίνησε η συζήτηση για τη βιωσιμότητά του, σταμάτησε. Να δω, κάνω και μια αποκάλυψη, αν θέλετε, στην εκπομπή σας. Δυστυχώς, στην εξεταστική, έκανα μια ερώτηση στον Ιωβέ. Όπου είστε εσείς, όπου είμαι, μέλος. Και ο Ιωβέ, όταν τον ρώτησα, τον κύριο Αναθανασόπουλο, εάν πληρώθηκε για να συντάξει την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, που ακούγαμε τότε ότι πληρώθηκαν, ναι, πληρώθηκαν. Μου είπε 900.000 γύρω σε 100. Θα το δούμε. Εγώ ζήτησα και τα τιμολόγια για το εργολαβικό. Δηλαδή την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Γιατί τη λέω σήμα για να αναφέρω. Διότι τώρα που συζητάμε, μέρος της πίεσης είναι η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Τα 350-700 σελίδες. Σήμερα. Όχι, αυτή λεπτό, τη μέρα στο Brussels Group συζητούν ακόμα για τα γάλα τα σούπερ μάρκετ. Γιατί εδώ έχει κάτι σημαντικό. Κουβέντα αυτή είναι ένα δηλαδή, πολλά ζητήματα. Δηλαδή, η περιβόητη εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Βεβαίως. Που επί Νέας Δημοκρατίας. Το κύριο Χατζηδάκη θυμόμαστε γαλακτοπαραγωγούς να φορέσουν φυσεκλίκια και να πάρουν καραμπίνες και να βγουν στο βουνό κατά της κυβέρνησης. Έστειλε ταξιτζίδες. Με πρώτο τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο, το φίλο μου. Που ανεβοκατέβαινε τις συγκρούς. Να πάρει τις καραμπίνες, τις επαναληπτικές και να βγει και αυτό στα βουνά. Έστειλε φαρμακοποιούς. Επίσης στο Αντάρτικο. Έστειλε δηλαδή, οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε μια διάρρηξη των παραδοσιακών κοινωνικών δεσμών της. Με εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες, θέλετε να μου πείτε ότι αυτή η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ δεν μας ήρθε από Βρυξέλλες. Όχι. Αλλά την βάλανε εντόπια συμφέροντα. Εντόπια επιχειρηματικά και συμφέροντα. Και θα σας στείλω και να αναλαμβάνω να σας στείλω τα πρακτικά. Και την βάλανε στην ατζέντα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μας λέτε τώρα. Το είπε ο Ιωβέ, δεν το είπα εγώ. Εγώ ήξερα, απλώς ρώτησα και επειδή είναι μια εξεταστική, πρέπει να πούν την αλήθεια. Δηλαδή κάποιοι βρήκανε παπά να γιάσουνε και να θάψουνε. Υπήρχαν και τους πήγαν όλους σούπιτους. Παράπλευρες δυνάμεις οι οποίες βάλανε την εσωτερική πληροφόρηση στους τεχνοκράτες. Πληροφόρηση, συγγνώμη. Γιατί δεν είναι. Μετά απορούν κάποιοι κυριογνώμοι γιατί έχασε η Νέα Δημοκρατία και παίρνει 700 σελίδες. Άλλοι απορούν. Ο Βασίλης είναι μια χαρά. 700 σελίδες μας φέρανε. Απορούν άλλοι, έχουν απορίες. Πώς ήξερε ο Γκούρια όλες αυτές τις λεπτομέρειες. 700 σελίδες. Λοιπόν, η απάντηση του κυρίου Αθανασόπουλου, του Προέδρου. Και προφανώς ναι. Ο κύριος Γκούρια που τα έχει βρει με τον κύριο Τσίπρα, θα πει του κύριου Τσίπρα, μην με κατηγορείς εμένα, Αλέξη. Αυτά είναι η αλήθεια. Διότι δεν τα είχα βάλει εγώ αυτά που κάνα στην Ελλάδα. Κάποιοι υπουργοί τα είχαν κάνει τότε στην Ελλάδα. Και ξεσηκώθηκαν οι κοινωνικές κατηγορίες, ορισμένες από τις οποίες ήταν πιστές στην κεντροδεξιά στην Ελλάδα και τώρα δεν θέλουν να τη βλέπουν. Δεν κλείνει η συμφωνία στα τεχνικά κλιμάκια για τα ίδια μέτρα. Για τα ίδια πολύ μέτρα. Για τα ίδια μέτρα δεν κλείνει στα τεχνικά κλιμάκια. Αυτό σας λέω τώρα επειδή μιλώ. Συζητούν τα γάλατα και τα φάρμακα στο σούπερ μάρκετ. Κάνει πίσω και η κυβέρνηση σε αρκετά σημεία. Κοιτάξτε, αλλά θα μου πείτε πώς θα γίνει συμβασμός. Το κράτος έχει και μια συνέχεια. Εντάξει, πρέπει να δούμε. Σε κάποια πράγματα θα κάνεις πισωσημασία εδώ όμως. Να βρεθεί λύση. Έχει το εξής. Ότι πέρα από όλα αυτά τα σημεία έχει πολύ μεγάλη σημασία και το ξαναλέω. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός.